Αν μπει καχάνι, αν έρθει αδέσποινα, πείστε πρεσβεία προς τον Κύριο μου, που λεηθήνει και σωθεί να το ψυχάσει μόνο. Και πάλι, εδώ στο ύμα του Συλλόγου, της αδερφόλετος ο Άγιος Ελλήνου, αλλά είμαι ο γεροντότερος πλέον των επισκόπων και σε άλλα τα 50 και δεν δίναμε το πράγμα να κηρύττω όπως εκείνη τα 16 ολόκληρα χρόνια εδώ εισηγέρθησαν και στο λόγο. Τι να κάνω, να θυμηθώ τον Παύλο, να σιωπήσω. Λέγει ο Παύλος, ο δαιματολόγητος Θεός. Είναι τι εκδηγεί τα δικαιώματά μου, πώς το μάθει να μάθει άνθρωπο να κηρύξει στον λόγο του Θεού, αφού είσαι και εσύ παραβάτης. Δεδομένου ότι και μία ημέρα μη με επιτυχείς, είμαστε να πω είσαι Χριστός αναμάρτωρος. Είσαι Χριστός ο άγιος, ο Κύριος ο μόνος τους Χριστός. Τι θα μιλήσω, να θυμηθώ τον, να θυμηθώ τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ο οποίος έγραψε το φιλοσοφικό του βιβλίο του κόσμου. Που αρχίζει εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος, ο οποίος όταν πλέον εγύρασε και δεν είναι δυνατό πλέον να εκφωνεί μακρού λόγους και εγύρασε πολύ, υποβαστάζεται υπό τους μαθητάς του, μετέβαινε στο ακροατήριο και έλεγε πέντε λόγια, πέντε λέξεις. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Και όταν ρώτησε, διδάσκανε αυτά και μόνο, και απήντησε. Φτάνει αυτός ο λόγος για να εφαρμοστεί, να γίνει ευτυχής ο κόσμος. Διότι ο χριστιανισμός ίσο, τι είναι ο χριστιανισμός, ίσο αγάπη. Αγάπη εφημοσμένη, αγάπη τρισύλλιος, αγάπη προς τον εαυτό μας, αγάπη προς τον πλησίον και αγάπη προς τον Θεό. Είναι μυθό εγώ τώρα την ώρα αυτή, τον Χρυσόστομο, τον βασιλέα, τον Ιεροκηρύκο, όνο των αιώνων, που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Ευσέβιος Μαθιόπουλος, ότι δεν δυνάμεθα τον Ιχάκη δεν κάναμε. Τόσο ήμουν μικρή, είμαστε μικρή απέναντι του περιοδίου αναστήματος, του πνευματικού αναστήματος του Χριστόστομου. Ο Χριστόμος λέει κάπου ότι ο Ιεροκήρυκας πρέπει κάποτε να κάνει το μάγειρο, είναι μάγειρος. Και όπως η νοικοκυρά παίρνει το φαγητό και το μαγειρεύει και το κάνει, το πηγεί, το κάνει κατά τούτον τρόπο ώστε να προκαλέσει και την όρεξη και των πλέον αντιοτρόπων ανθρώπων, έτσι και ο Ιεροκήρυκας πρέπει να μαγειρεύει. Μαγείρεμα είναι ο λόγος του Θεού. Και εδώ είναι εστιατόριο πνευματικό και πρέπει να είναι ο λόγος ποικίλος. Από διάφορα στοιχεία να αποτελείται ώστε να προκαλεί τον. Μάλλον θα τολμηθώ τον Ιερό Χρυσόστομο και το κήρυγμα μου απόψε θα είναι περίεργο κήρυγμα. Πρώτη φορά το κάνω εδώ στην αίθουσα. Και μπορείτε να το συμπληρώσετε κατόπιν για να το κάνετε ακόμη καλύτερο. Ποιο είναι το κήρυγμα μου, ποιο είναι το θέμα της ομιλίας μου, είναι τα ζώα διδάσκουν. Σας είπα κι άλλοτε ότι προ 80 ετών. 90 ετών απεβίωσε εδώ στην Αθήνα, τη μικρά Αθήνα που είχε τότε 20.000, 30.000, τώρα έχει 3 εκατομμύρια. Και είναι μεγάλη, μεγάλο κακό αυτό. Είναι να αδειάζουν επαρχίες και να συνοστίζονται όλοι εδώ στις Αθήνες. Λοιπόν, ζήσε τότε ο Μακράκης, ο Απόστολος, Θεόπνευ, ήταν φωτισμένος άνθρωπος. Είπε το σύνθημα εκείνο, το μεγάλο σύνθημα το οποίο το υπενθύμισε στην αγάπη σας. Που δεν υπάρχει, τι λένε να προτιμήσουν οι δάσκαλοι, βασιλεία, δικτατορία, δημοκρατία, σχήματα λέει αυτά. Το άρεσε το καλύτερο σύστημα, το καλύτερο πολίτευμα στον κόσμο, απήντησε εκείνος ο σοφός, διδάσκαλος, είναι, τι έλεγε, είναι η Χριστοκρατία. Χριστός στο σπίτι, Χριστός στην οικογένεια. Χριστός στο σχολείο, Χριστός στα εκπαιδευτήρια τα ανώτερα, Χριστός στο στρατό, Χριστός στη Βουλή, Χριστός παντού, Χριστός παντού στην Εκκλησία. Την Εκκλησία ιστροπονώστε να προοδεύσει το έθνος. Και αν ακούει τη φωνή αυτή του εμείς του ανδρός,
Σήμερα το έθνο μας θα ήταν το ενδοξότερο κύμα γιατί ήταν το ισχυρότερο έθνο του κόσμου. Δυστυχώς, αντί χριστοκρατία, υπό ποικίλα σχήματα τα οποία φαίνονται ως δημοκρατικά και ως ισχυρά και ως αυτά, υπό ποικίλα λόγω σχήματα παντελά, επικρατεί κατά βάθος και πλάτος και μήκος, επικρατεί η σατανοκρατία. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο διεκούμεθα, δυστυχώς. Είναι μια θλιωρά αλήθεια. Αφού τώρα τελευταίος κάποιος βουλευτής επρότεινε να μην διώκεται πλέον ποινικός η ουραστημία. Δηλαδή κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος να ουραστημάει τα θεία. Τα θεία να τα ουραστημάει. Έτσι είναι. Βέβαια να ουραστημήσεις τον Πρωθυπουργό, να προσβολήσεις Μακεδόν δυστυχώς. Να ματαιρήσεις δυστυχώς, να ουραστημήσεις τον Παπανδρέο, τον Καραμαλή, τον με τους μεγάλους και υψηλούς. Φυλακίζεσαι, 2 χρόνια φυλακή. Αλλά βλέπεις ο Καραμαλής είναι μεγάλος. Και μεγάλος είναι οι άλλοι, και μεγάλοι είναι οι άλλοι. Και μικρός, πολύ μικρός είναι ο Χριστός και η Παναγιά. Τι αυτή είναι η κατάσταση. Ενώ πάμε στην Άγκυρα, κανείς Τούρκος δεν ουραστημάει τον Αλλάχ. Εμείς δυστυχώς επικράτησα, όπως σας είπα, και σε άλλη ομιλία περί βλαστημίας των κακών. Ο Μακράκης λοιπόν λέγει ότι υπάρχουν 2 βιβλία. Μακάριος όποιος τα διαβάζει τα βιβλία αυτά. Τώρα βιβλίων είναι το μέγα βιβλίο και το μικρό βιβλίο. Το μεγάλο βιβλίο ποιο είναι. Είναι η δημιουργία, ο κόσμος, τον οποίο δημιούργησε ο Θεός, που είναι άπειρες γλώσσες και άπειρες σελίδες είναι το βιβλίο αυτό. Αλλά το βιβλίο αυτό ερμηνεύεται ορθώς με το μικρό βιβλίο. Μικρό δε βιβλίο είναι η Καινή Διαθήκη, αυτό το μικρό βιβλίο. Το οποίο βιβλίο αυτό το μικρό περιέχει κόσμος ολοκλήρως. Εγώ σήμερα μια άποψη θα εξηγήσω. Όπως είπα, τα ζώα διδάσκουν. Ποια ζώα, όλα. Ας πάρουμε το μικρότερο ζώο. Είναι το, τα έντομα. Είναι το μυρμήγκι. Τι είναι μυρμήγκι. Κατέρεψε τη θεωρία του Δαρβίνου. Τι έλεγε ο Δαρβίνος, ότι πάνω στον πλανήτη μας θα επιζήσουν τα ισχυρότερα των ζώων. Και τα ισχυρότερα των ζώων είναι τα μαμούθ, είναι οι δεινόσαυροι, που είναι 3 και 4 φορές μεγαλύτεροι από τον ελέφαντα. Και ζούσαν μέσα στα δάση. Ένα τιούτο λείψανο δεινοσαύρου ευρέθη στην πεδιάδα της Πυραμαϊδός. Στην εκεί ευρέθη το λείψανο αυτό. Δεν επέζησαν τα μικρότερα και μικρότερα μερμηγκάκι. Και τι μας διδάσκει, λέει η Γραφή, είπαγε προς το μήνυμα εγκαγόγνιρε, εσύ λέει που είσαι ο χειρός και θέλεις να εργαστείς και είναι αμάρτημα 6 ημέρες εργά. Εργάσαι, πρέπει να εργάσαι κλπ. Αυτά πήγαινε να δεις μαύρα μαθήματα από το μήνυμα. Πεστήμονες που μελέτησαν τον Βερμίγκι είδαν ότι ένα μερμηγκάκι σήκωνε ένα βάρος, μικρό βάρος. Προσπάθησε να το υψώσει, να το ανεβάσει, να το ανεβάσει ψηλά. Επιχείρησε 70 φορές, απέτυχε. Αλλά δεν απέκαμε. 71η φορά το ανέβασε. Τόσο εργατικό είναι το μερμήγκι. Ακόμα δε ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει μια λεπτομέρεια, σπουδαιότατη λεπτομέρεια. Το μερμήγκι μαζεύει σπασπόρους και γεμίζει την αποθήκη του για το χειμώνα. Αλλά το μερμήγκι, αλλά ξέρει το μερμήγκι, άμα οι σπόροι φυτρώσουν, καταστρέφεται η αποθήκη του. Και τι κάνει το μερμήγκι, ποιος το δίδαξε, ποιος το κατήγησε. Με τις δαγκάνες του, κραπ, κόβει τους σπόρους σε δύο. Και ο κομμένος σπόρος δεν φυτρώνει. Ποιος το δίδαξε. Δεν είναι μυστήριο αυτό και με απόδειξη στις πανσοφίες του Θεού που δίνουν το μερμήγκι ως υπόδειγμα εργατικότητας. Άλλο δεύτερο παράδειγμα είναι η μέλισσα, ό, η μέλισσα, το ευγενές αυτό έντομο, το οποίο πετάει απάνω από τα άνθη και συλλέγει τον ανθό και τον ανθό αυτό, πύργο στάσιο είναι αυτό, τον ανθό το κάνει μέλι, γλυκεί το μέλι και το μέλι αυτό το φυλάσσει μέσα σε κυρίδρες που έχουν το σχήμα εξάγωνο, το εξάγωνο σχήμα που διδάσκει η μαθηματική επιστήμη είναι το στερεότερο σχήμα που υπάρχει. Και μέσα στην Κυψέλη δεν ζουν και φύρες όπως ζουν μέσα στην ίδια κοινωνία, αλλά εκτελούνται εν καιρό καταλήλου. Και έχουν τάξη και ακρίβεια και υπακούν εις πάντας. Μέλισσα. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει ότι πρέπει και να γίνονται μέλισσες. Διότι υπήρχε αντίληψη ότι δεν πρέπει να διαβάζουν
τα παιδιά των Ελλήνων Λινέη, τα συγγράμματα των αρχαίων φιλοσόφων. Και λέει, ναι, λέει, έχετε εκτενώς απόψεως δίκιο, αλλά και οι φιλόσοφοι υπήρξαν προφήτες του παλαιού κόσμου, Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης και άλλοι. Λοιπόν, εσείς γίνετε μέλησες, πετάτε πάνω στα άνθη αυτά της αρχαίας φύσεως και λέγεται ό,τι είναι εκλεκτό και άγιο. Και αυτά θα είναι ωφέλιμα, διότι δεν συγκρούνται με την Αγία Γραφή. Η μέλησσα, λοιπόν. Τρίτο παράδειγμα είναι τα πτηνά που πουλούν, που γεμίζουν τον κόσμο. Είναι και ένα σπουδαίο θέμα τα πτηνά που πετούνε. Ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο αναφέρομαι. Αναφέρομαι εμπρότες τα λεγόμενα αποδημητικά φτηνά, τα οποία δεν μένουν διαρκώς στον τόπο μας, αλλά μόλις αντιληφθούν το τέλος του χειμώνας, πετούν και φτάνουν σε άλλα μέρη της Αφρικής και εκεί μένουν και πάλι επανέρχονται. Εδώ έρχονται και χτίζουν τις φωλιές τους στο ίδιο μέρος που ήταν προηγουμένως στην φωλιά των. Ποιος τους δίδαξε, τι άλλο ταξίδι να κάνουν, σε ποια σχολή, οι κάρων, εμαθήτευσε από το Θεό. Και διδάσκουν λοιπόν αυτή τη σοφία του Θεού, τα αποδημητικά πτηνά και βαδίζουν την πορεία του Θεού. Λοιπόν, είναι αυτά. Και μερικά από αυτά θα αναφέρουμε. Είναι τα τριγόνια. Τα τριγόνια, το χαριτωμένο αυτό. Τι με διδάσκει αυτό. Είναι μονόγαμο. Ζει αρσενικό και θηλυκό μαζί. Πέθανε το αρσενικό, σκοτώθηκε το αρσενικό. Το θηλυκό δεν ζευγαρώνει πλέον. Αλλάζει και φωνή ακόμα, λυπητερά φωνή. Και ζήω το. Έτσι λέει, αυτό το παράδειγμα μιμηθείτε στις γυναίκες που δεν προλαβάνει να ξεψυχήσει ο άντρας, ζητείτε νέος άντρας. Και πάλι άντρας, θυμηθείτε το τριγώνα, που και αυτό είναι υπόδειγμα εκλεκτής υγείας. Αυτά είναι τα τριγώνια, τα οποία διδάσκει. Τώρα τελευταίως διάβασα σε εφημερίδα ότι στη Θεσσαλονίκη πέθανε ένα ζευγάρι. 50 χρόνια ήταν ενωμένοι, ποτέ δεν αντίλαξαν ύβρι. Πέθανε το πρωί. Ο σύζυγος ύστερα από λίγες μέρες πέθανε και η γυναίκα. Τη βρήκανε αγκαλιασμένος. Και αυτή είναι η αγάπη. Μα διδάσκουν τα ζώα. Άλλο παράδειγμα είναι οι γήπες. Τι είναι οι γήπες. Ενθυμούμε, όταν αναφέρω τη λέξη γήπες, ενθυμούμε που ήμουν στρατιωτικός ιερεύς στον χωρότερο κοινοπόλεμο που διεξήγηκε η νεότητα, η Ελλάς, εναντίον του μαύρου φασισμού, του κοκκίνου φασισμού, επάνω στα υψηλά όρη της Μακεδονίας. Είμαι στρατιωτικός ιερεύς. Εκεί λοιπόν ο στρατηγός ήρθε στην Ελλάδα, ο Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, σοφός ιεράρχης και ρήτρος, σπουδαίος και πατριώτης. Αλλά το κακό, όταν εμείς στην πολιτική δεν έπρεπε να καθίσουμε στην πολιτική. Δεν μπορούμε να γίνουμε και στρατηγοί και ιερείς και βασιλείς. Όχι. Φτάνει σε εμάς το αξίωμα του επισκόπου και του Ροζάκη. Έγινε. Λοιπόν, και είχαν τελειώσει ο πόλεμος και μας παρακάλεσε ο στρατηγός αείμνης του Σκαλογερόπουλος να το συνοδεύσει στα παιδεία των μαχών. Το συνόδευσα, πήγα, τι είδα, θέαμα φρικτών θέαμα. Πάνω στις κορυφές του Βίτσι σκοτώνουν τα παιδιά της Ελλάδος. Ας είναι η αιωνία του Νημνίου. Το νεκροταφείο, όπως είπα και άλλοτε, το νεκροταφείο της Φλωρίνης είναι πλήρη από αυτό. Πάνω από 500 νεκροί ενταφιάστηκαν εκεί στα άκρα της γης, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Λοιπόν, τι συνέβη. Πέφτανε, σκοτωνότανε και δεν μπορούσαν οι τραυματοφορείς να συλλέξουν τα πτώματά τους. Και τι πιο ερχότανε. Οι ύπες από την Αφρική. Έχουν όσο χρυσή φοβερά και κατέτρωγαν τα σάπριστο. Και είναι νεκροθάφτη της ερήμου αυτές. Θα είχε ρυπανθεί το έδαφος, θα είχε μολυνθεί ο αέρας. Θα υπήρχε το θάνατος, μολυνθισμός, κολέρα, καταστροφή. Αλλά οι ύπες προσφέρονται τα πτώματα και τρέχουν και εντός σε λίγο τα καταστρέφουν αυτόν τον τρόπο. Ούτω πώς λοιπόν, οι γήπες. Αλλά τι δεν είπαμε για τον βασιλέα των πτηνών. Α, εκεί σε αυτός είδε και ο Μακάριος. Κοίτα στο περίεργο φαινόμενο. Και μετά ξεφώνησε στην ιεραρχία, την έδωσε η ιεραρχία. Η οποία από τότε αναπροχωρούσε ακόμα λίγο, αλλά την εμπόδισαν οι αρμόδιοι. Θα έφερε μέχρι τα τύρανα και τα τύρανα σήμερα θα τα ελεύθερε. Ήταν ορμή, δύναμη, ισχυρά, αλλά δεν επετράπει αυτό το πράγμα. Και εκεί κοιτάζαμε αυτό το θέμα και ομίλησε ο Μακάριος και είπε στο Φάνωνια. Τον είδαμε και είπε,
οι στρατιώτες δεν ήταν άγιοι από αδριάντες. Αδριάντες είναι τα βουνά αυτά τα υψηλά της Μακεδονίας. Και μετά έσκυψε και είχε ένα σακουλάκι και πήρε χώμα από την γη της Μακεδονίας και το γέμισε το σακουλάκι και είπε, το παίρνω το σακουλάκι αυτό, θα τον πάω κάτω στην Κύπρο και θα γεμίσω τις γλάστρες της Μητροπόλεως για να φυτρώσουν λουλούδια που θα έχουν τραφεί, θα έχουν ανατραφεί από το χώμα της Μακεδονίας στο αθάνατο. Τι αυτά λοιπόν οι γήπες, αλλά εκτός των γηπών ο βασιλάς των πτηνών είναι ο αετός και ζουν τη ούτε αετή. Ο δεοργότερος αετός είναι ο χρυσάν αετός. Πω. Μου λέγανε οι χωρικοί της Σπύδου ότι αρχάς του Οκτωβρίου είδαν στον ουρανό ένα χρυσά αετόν να διαγράφει πάνω στις κορυφές της Σπύδου όπου εδοξάστηκε ο Δαβάκης και ο Καραβίας είναι και από την Κανανία. Από εδώ την Κανανία κανένας. Κανανία. Ποιος από αυτό, από εκεί. Ναι. Λοιπόν εκεί λοιπόν εδοξάστη και εκεί το Χρυσάετος επτερήγησε εκεί εδώ από τις κορυφές της Σπύδου προμηγύουν τη νίκη των ελληνικών στρατευμάτων υπό Δαβάκη. Λοιπόν ο αετός αγαπάει τα παιδιά του και απάνω στα ύψη που είναι ατορμήσει κανείς να πλησιάζει κάνει μια κατακόρυφα πτωπτώση, πτυπτήσει και σκοτώνει τον πιδρομέα των παιδιών του. Τι να είπαμε, να προχωρήσουμε, ας προχωρήσουμε. Προχωρήσουμε εις τα ζώα. Υπάρχει και ένα πτηνό, λέγεται Πεταργός. Πόσο μας διδάσκει ο Πεταργός. Αυτός αγαπάει τα παιδιά του. Και τα παιδιά αγαπάνε τον Πεταργό. Και όταν γυράσει ο Πεταργός δεν τον εγκαταλείπουν. Αλλά τον ταΐζουν, φέρνουν τροφή και τον σκεπάζουν το χειμώνα με τα φτερά του. Και αυτή η αρετή των Πεταργών ονομάζεται αντιπεράνηση. Και ο διέταξε εγώ στο γεροκομείο πάνω της Φλωρίνης να το γραφίσουν κάτω στο δάπεδο με μοσαϊκά των Πεταργών. Αντιπεράτηση λέγεται σε αρχαία γλώσσα η αγάπη προς τα παιδιά. Δίδευα μεγάλο, ιδίως στην γενεά τη σημερινή γενεά που εγκαταλείπουν τα παιδιά. Στη Φλώνα σε ένα χωριό πολύ κοντά στα σύνορα έμαθα ότι σε μια αποθήκη ζούσε ένας γέρος. Τον επλησίασα. Τον είδα, τον ελπίθηκα. 6 παιδιά γέννησε, όλα στην Αφρική, στην Αυστραλία. Κανένα δεν ήταν γραφτό, ούτε γράμμα δεν ήταν γραφτό, τον εγκαταλείψανε τελείως. Και πέθανε με το παράπονο, το μεγάλο παράπονο. Έτσι είναι δυστυχώς τα παιδιά. Και εδώ ακόμα στην Αθήνα είχα μάθει το εξής, ότι ένας νέος επιστήμονας ζήτησε μια κοπέλα να την πάρει σε γάμο. Διαλύθηκε ο γάμο, το νηστεία. Γιατί? Διότι είχε την ανοησία η κοπέλα να ρωτήσει το νέο, έχεις λέει έπιπλα, παλαιά έπιπλα. Και τι απήντησε εκείνος, έχω παλαιά έπιπλα, τι εννοείς παλαιά έπιπλα, εννοεί τους γονείς. Δεν έχω διάθεση να γεροκομίσω γονείς, κατάλαβες. Και διαλύθηκε ο γάμος, δεν είχε διάθεση να ρωτήσει οι γονείς. Τα λέει από οι γονείς, κοπιάζουν, μοχθούν, η μητέρα και ο πατέρας, να τραφεί. Ο άνθρωπος και μετά τον εγκαταλείπουν αχάριστη. Να διδαχθούν λοιπόν τον Πεταργό και αυτά τα διδάγματα. Μάλιστα, είναι τα διδάγματα αυτά σπουδαία, πολύ σπουδαία. Και είπαμε για τον αετό. Και λέγει ο περί του αετού να επανέλθουμε ότι προθέσει είχαν πιάσει εκεί στην το δασαρχείο ένα αετό. Την ώρα κατά την οποία χαμήλωσε, πιναλέως όπως ήταν, και πήγε να ξεσχίσει ένα κατσίκι να το φάει. Χυμίτη φοβερά, άγχος τρομερών. Και λέγει ο ψαλμωδός, αναγεννηθείς το σε αετού είναι ό,τι σου. Ζωντανεύει ο αετός κατά το καλοκαίρι, βγάζει νέα φτερά και είναι ισχυρός και ακαταμάχητος. Λοιπόν, εκείνος ο αετός. Και η Αποκάλυψη λέει ότι θα έρθει η μέρα που η Εκκλησία, ο μεγάλος αετός, θα εξέλθει στην έρημο. Πώς θα εξέλθει στην έρημο, με δύο μεγάλα πτέρυγας. Ποιοι είναι οι μεν και αετοί είναι. Οι χριστιανοί είναι όπως αετοί. Αετοί που πετούν μέσα στον κόσμο αυτόν.
και πήρε δύναμη στην τα δύο πτέρυγα. Είδα ετώ χτυπημένο με τη μια φτερούγα. Δεν μπορούσε. Προσπαθούσε να πετάξει. Χρειάζεται δύο φτερούγες. Και κάθε ένας από εμάς, και εσείς που είστε εδώ πέρα, χρειάζεται δύο φτερούγες μεγάλες. Και δύο φτερούγες οι μεγάλες είναι η μία, είναι η Ορθοδοξία. Ορθή πίστη. Είναι η πίστη σε ένα όχι χωρίς, είναι μια φτερούγα. Η άλλη φτερούγα είναι η ορθοπραξία. Χειροκροτήσετε στο πρώτο, έχει επιτυχθεί και ο κοντά. Προχωρούμε τώρα παρακάτω. Ένα από τα πιστά ζώα, πάμε στα ζώα τώρα, αφήνουμε τους αητούς, τα πουλιά, τα πάντα. Και κατεβαίνουμε, μύρια όσα δημιούργησε ο Θεός, είναι ο σκύλος. Πώς γνωρίζουμε ο σκύλος? Ένας έστειλε στο σκύλο, ένας φίλος έστειλε στον αφεντικό του σκυλιού ένα δώρο πολύτιμο, λέει, στον πιστό σύντροφό σου. Και αυτός έδωσε στη γυναίκα του, τη θεωρούσε πιστή. Οπότε του λέει ο άλλος, λάθος έκανες. Δεν είναι πιστή η σύζυγός σου, σε απατά καθημερινώς. Εσύ είσαι βλάκας που κοιμάσαι. Πιστός σύζυγός είναι το σκυλί. Το σκυλί. Διότι ο σκύλος κάτω να το δώσει να φάει, κουνάει την ουρά του. Σαν να σου λέει ευχαριστώ. Ποιος από εσάς εδώ είναι καθηγητής ή σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο, είναι κανείς από εσάς? Κανένας νέος, μικρός, μεγάλος, είναι εδώ πέρα. Κάνω και τα ερωτήματα να ξυπνήσω. Λέει λοιπόν στην Οδύσσια το ποίημα του Αθάνατο ότι ο Οδυσσεύς επίστρεψε με ρακούδι περιβολή. Ύστερα από μεγάλη περιπέτεια του πολέμου εις την ίσο Ιθάκη. Κανείς δεν τον ενωρώσε. Ένας μόνο τον ενωρώσε. Το σκυλί. Το λέγανε Άργος, το λέγανε Άργος. Εικούνσε την ουρά του και ψώσε. Μάλιστα, διδάσκω λοιπόν τα ζώα, όπως επανέλαβα συνεχώς τα ζώα. Μα διδάσκει επίσης το πρόβατο, ότο πρόβατο, εικούν του Ιησού Χριστού. Ούτως αμαρτίας με φέρει και περί μόνο δυνάται, εμείς δεν λογισόμεθα αυτόν εμπόνο και εμπληγή και εγκακός. Το πρόβατο, τύπος, πραγότητος κλπ. Το πρόβατο είπα διδάσκει. Το πρόβατο, έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Να πάρεις έναν καθηγητή πανεπιστημίου που σπουδάζει βοτανική, να το βάλεις σε ένα χωράφι, δεν διακρίνει ποια χορτάρια είναι κατάλληλα και ποια είναι κατάλληλα. Μερικά φοβητά είναι φαρμακερά. Με τη γλώσσα το καταλαβαίνει, δεν τα πειράζει. Ποιος το δίδαξε? Ποιος το δίδαξε? Και ακόμη περισσότερο ζει κοινοβιακών βίων. Είναι στο λιβάδι μόνο του, έρχεται ένα πρόβατο. Δεν του λέει φίλε, δικό μου είναι. Έρχονται 10, έρχονται 20, 30, 40, 50, κοπάδια ολόκληρα, δεν τα διώχνει. Ενώ ο άνθρωπος, ο πλεονέκτης διώχνει τους άλλους και θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα, γιατί όπως είπα και άλλο το επαναλαμβάνω, το κοινόβιο είναι η αρίστη, το αρίστο άρρωστο πολίτευμα. Όπως το ανδρόγυνο πώς αρχίζει η φιλολογία. Όταν αρχίζει η γυναίκα λέει, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου, δεν υπάρχει τέτοιο γάμος. Κοινά είναι. Το κοινόβιο, όπως υπάρχει στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, κοινόβιο είναι και η πρώτη κοινωνία, η χριστιανική, το κοινόβιο. Αλλά η θέληση, ο μαρξισμός, το αμάρτημα του μαρξισμού ποιο είναι? Ότι είναι άθεος. Και όπως έγινε Μπερδάδε, μεγάλος φιλόσοφος της εποχής μας, έγραψε το εξής, ότι αφού ο κομμουνισμός έκανε τον άνθρωπο άθεο, αφού τον έκανε άθεο, ζητεί από αθέος, τον έκανε διάολο, ζητεί από διάολο κοινοκτημοσύνη. Δεν γίνεται κοινοκτημοσύνη. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση την οποία παρουσιάζω. Το πρόβατο ζει κοινοβιακών βίων μέσα στα δάση, μέσα στους λιμόνες. Λοιπόν, επίσης έχουμε ένα άλλο ζώο, είναι το βόδι που κάνει γάλα, αγαπάει τα μοσχαράκια, τα όμορφα μοσχαράκια. Και όταν επιτεθεί ο λύκος, αμήνεντο, σηματίζουν κύκλο και τα κερατά του είναι προς τα έξω, έτοιμα να επιτεθούν, και ενώ τα μοναδί είναι μέσα ασφαλισμένα, γι' αυτό δεν μπορούν να τον περάσουν τα μοσχάρια του. Αμήνονται με τα κερατά των υπέρ αυτού. Λοιπόν, τα βόδια και η γραφή και βούς συντρόφευσαν τα βόδια στη φάτη, μέσα στο στάβλο. Η πρώτα που είδανε το αυτό είναι το βόδι
το γούδι και το γαϊδουράκος, αυτός ο ίδιος, και αέβνο γούς και όνος των θησάνων αυτού, ο δε Ισραήλ ουκέρνο τον Κύριο. Διδάσκω, να συνεχίσω, θα φθάνομαι μέχρι το τέλος, δεν θα τελειώναμε. Τι αυτό, άπειρα σελίδες, έχει το μεγάλο βιβλίο που λέγεται «Κόσμος», το οποίο ερμηνεύεται όμως κανονικώς με την κλίδα, η δε κλής της ερμηνείας είναι, όπως είπα, η Καινή Διαθήκη. Τέλος, θα αναφέρω ένα παράδειγμα, τον όνος θα αναφέρω. Τι είναι ο όνος? Ο όνος το γαδουράκι είναι. Σοφόν είναι. Τι είναι σοφόν? Ότι πηγαίνει στον δρόμο, εάν σκοντάψει, εάν πέσει μέσα σε λάκκο, δεν ξαναπερνάει από εκεί. Εάν ξαναπεράσει, κάνει παρακαμπτήριο και φεύγει από εκεί. Το παράδειγμα αυτό τον έφερε ο σοφός πρωθυπουργός της Αγγλίας του πρώτου πολέμου, ο Τζόρτζελ, ο Λόιντ Τζόρτζελ. Τι είπε? Δεν έχουμε, λέει, την σοφία του όνου που εμείς επέπεσε ο κόσμος στον πόλεμο. Γεμίσαμε μια λίμνη μεγαλύτερη από τη λίμνη από αίματα. Καταστροφή μεγάλη, ανεπροηγουμένο καταστροφή. Και τώρα περιμένουμε πόλεμο. Κατά την αποκάλυψη θα γίνει ο Αρμαγεδόν, ο οποίος ήταν ο τελευταίος πόλεμος, ο ισχυρότερος πόλεμος, διότι ο άνθρωπος έγινε το αγριότερο θηρίο. Δεν υπάρχει. Ένα λιοντάρι μπορεί να φάει το πολύ 100 ανθρώπους. Παραπάνω δεν μπορεί να φάει. Ενώ ο άνθρωπος έφτιασε μηχανές, έφτιασε αεροπλάνα, τα οποία τώρα να φοδιαστούν με ατομικές ενέργειες, όπως κατέστρεψε η διαπόλυση της Ιαπωνίας, γίνεται να εξαφανίσουν τη γη και να υπάρξει άνθρωπος επί της γης. Σε τι ούτως χρόνος βρισκόμαστε? Το Αρμαγεδόνος που εκμεταλλεύονται οι χιλιαστέ, οι απέστη αυτοί οι χιλιαστέ που μισούν τον χριστιανισμό και λέγουν ότι εκεί θα νικήσουν οι χιλιαστέ για να καθιδίσουν τον σιωνισμό. Πλάνη μεγάλη και φοβερά μέσα στο έθνος μας, διότι έρχεται ο αντίχριστος υποπικίλασμων φάσης στον κόσμο. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Το γαδράκι μας διδάσκει, τα πάντα μας διδάσκουν. Αλλά πώς θα λησμονήσω ένα πτηνόν το οποίο μας αναφέρει ο Κύριος, αναφέρει η Εκκλησία στα εγκόμια, στα θαυμάσια εγκόμια, εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, στον επιτάφιο θρήνο, αόρα προ ο ποιητής ο εμπνευσμένος εδανίστη εικόνες απόλυτη φύση. Αργότερα εικόν που εδανίστη είναι πία, ότι ως περπελεκάν λέτε τετρωμένος στην πλευρά σου, εζώα σας, επιχείσεις αυτοί τους ζωτικούς χυμούς στο αίμα σου. Λένε μια παράδοση ότι ο πελεκάν όταν απουσιάζει και πηγαίνουν τα φυτοφίδι και δαγκώνει τα παιδιά του πελεκάνους, ο πελεκάνος όταν έρθει ανοίγει εδώ την καρδιά του και τα ταΐζει με το αίμα του, και το αίμα για την ιδιότητα να διαξοδετρώνει τον ίδιο του θανάτου. Ακόμα δεν περισσότερο πρέπει να μνημονεύσω με την περιστερά. Τι λέει ο Κύριος, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος, ότι να είστε, λέει, πρόνιμοι οσιώφης και ακέραιος περιστερέ. Τι σημαίνει το φίδι? Και το φίδι μας διδάσκει ότι όταν κινδυνεύει, το κεφάλι το φυλάει, το κεφάλι. Το άλλο δεν το φυλάει, δεν το θεωρεί τόσο αναγκαίο. Κόπηκε στο κεφάλι, σκοτώθηκε στο κεφάλι, δεν ζει το φίδι. Και ακέραιο περιστερέ, καθαρέ. Κανένα άλλο πτηνό δεν αγαπά την καθαριότητα όσον αγαπάει υπέρ την περιστερά. Απόδειξη είναι όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νόη που 100 τον κοροδεύω για τον Νόη, όπως και τώρα κοροδεύω. Τολμάς να πεις κανένα ότι θα γίνει, θα έρθει κρίση στον κόσμο? Ποιος πιστεύει? Πιστεύει κανένας. Πρωτοκολλά σε νεκρόν και δεν το μέλλον του σε όλο σε μην. Κοροδεύω. Τον κοροδεύω. Ναι, άκου λέει εκεί, λέει, θα γίνει κατακλυσμός. Και έγινε ο κατακλυσμός. Και υψώθησαν τα ύδατα μέχρι το Ριμαλίο, μέχρι Αραρά. Ψηλά, τρόμος και φόβος. Και χτυπούσαν την Κιβωτό. Αλλά μέσα στη Κιβωτό ήταν ορισμένα μόνο ζώα. Και τα μέσα στη Κιβωτό κοράκια μπήκανε. Αριστερά μπήκανε, περιστρέφηκανε. Ο Διερός Χριστός μου λέει είναι μια εικόνα Κιβωτός της Εκκλησίας μας. Εμία διαφορά. Μένει κοράκια και γίνει περιστέρι. Μπαίνει λύκο και γίνει πρόβατο. Είναι η μεγάλη δύναμη, η μαφωτική δύναμη την οποία έχει η Εκκλησία του Χριστού. Όταν λοιπόν έπαψε ο Έστρα, όταν τελείωσε ο κατακλυσμός, έστειλε τον κόρακα. Αλλά ο κόρακα δεν επέστρεψε. Βρήκε φαΐ. Άφωνο φαΐ και έτρωγε. Είναι είδος λοιπόν και αυτές. Αλλά έστειλε το περιστέρι, επέστρεψε.
δεν είχε να σταθεί πουθενά. Πάνω στο χωρά ύδατα που ήταν γεμάτο από πτώματα. Μετά το λίγο ξαναέστρεψε την Περστρά και επέστρεψε την Περστρά και έφερε κλάδον Ελέας, το σύμβολο της ειρήνης. Και Περστρά βλέπω ότι κατεβάθησε τον κύριο στον Ιορδάν, το λόγο του ασφαλές. Τα αυτά τα ολίγα είχαν υπό απόψε, ο οποίος θα τα συλλέξω πανταχώθεν, είναι ο θαυμάσιος κόσμος των ζώων. Βγήκε ένα βιβλίο δίτομο, περιγράφει τα ωραία της φύσεως. Ζούμε μέσα σε ένα όμορφο κόσμο, θαυμάσιο κόσμο. Θαυμάσιο κόσμο. Τον έστειλε ο Θεός, τον έκανε ο Θεός τα πάντα. Από πρωί μέχρι τις πέρας και ρωτάει ο Χρυσόστομος, τι ρωτάει. Δωρεάν ενίκιον, δεν πληρώνουμε. Δεν είναι όπως η ΔΕΗ που για λίγο φως μας δίνει τη νύχτα. Ακριβά πώς φορές στη Μητρόπολη μου, στη φτωχιά Φλόρινα που είναι φτωχότερα πόλη της Ελλάδος, έρχονται γυναίκες, πάτε μου, μας έφτασαν το φως, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Φαντάσια οι ΔΕΗ που όπως λένε οι επιστήμονες, επιστήμονες συναδύνεται να αναπληρωθεί το φως του ηλίου, οι ΔΕΗ του ουρανού, δωρεάν, το φως δωρεάν, το νερό δωρεάν, τα πάντα δωρεάν, ο αέρας δωρεάν. Να ολίγο την απάφηση όπως έκανε οι Γερμανοί που μισούσαν την Ελλάδα, αν μπορούσαμε να βρούμε χάλιμα να αφαιρέσουμε τον αέρα, θα πέθαναν όλοι από ασφυξία. Τα πάντα δωρεάν. Το οίκημά μας λοιπόν τα έχει όλα. Και πουλιά που κυλαδάν, και λουλούδια που σκορπίζουν το όραμά τους. Και ψάρια μέσα στη θάλασσα απέραντα κλπ. Όλα τα έδωσε ο Θεός. Και νίκιο δεν πληρώνουμε. Ποιο το νίκιο μας, να πούμε ευχαριστώ. Όπως σήμερα ακούσατε την ωραία, το θάμα που έκανε ο Χριστός. 10 νεπροί, ξεκαθάρισε. Από τους 10 μόνο ένας επέστρεψε να πει ευχαριστώ. Οι άλλοι τίποτα. Όχι μόνο ευχαριστώ, ο Θεέ μου, πώς μας ανέχετε. Ο λίγο τι, να σε ζητήσει απ' έξω, δύο χωριά κατεστράφησαν. Σεισμός, και έρχεται σεισμός. Και στην Πάτρα έρχεται σεισμός με τα καναβάλια, και εδώ στην πόλη μας την ανομία και τις ασεβίες έρχεται καναβάλια. Και πολλά δυνά θα υποφέρει η ανθρωπότης, εάν θα μπορέσει να μετανοήσει. Και οι πάντες, κληρικοί και λαϊκοί, έχουμε ανάγκη μετανοίας. Μετάνοια είναι μία, τι είναι η μετάνοια, δεν έχω καιρό να το εξηγήσω, ίσως να το εξηγήσω σε άλλη φορά. Είναι μία επανάσταση, αγία επανάσταση που διαφέρει. Επανάσταση εναντίον του εαυτού μας. Εαυτού μας, ο οποίος ζει μέσα στην αμαρτία και στον κόλπο. Ήρθε ο Θεός, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να ακούσετε τον Γέροντα Επίσκοπο. Και αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσω το κήρυγμα, τα ζώα διδάσκων των άνθρωπων, διδάγματα σπουδαία και μεγάλα. Και σας προφορώ ότι θα αναγκαστώ να επιστρέψω στη Φλόρινα, γιατί έχει τα προβλήματά της και πρέπει να βρίσκομαι εκεί. Και θα είχα παρατηθεί από την πόλη αυτήν, από την περιφέρεια, εάν υπήρχε ένας τρόπος εκλογής. Ο παλαιός τρόπος εκλογής των αρχιερέων ήταν ψήφο κύριο και λαού. Αυτό ήταν. Του αημίστου Σεβαστιανού, ήρωος μεγάλο, του έρθρου μας. Λοιπόν, εκεί στην επαρχία μας εργάζονται 10 αρχιμανδρίτες, κυρίκοι, ο ένας καλύτερος του άλλου. Εάν κλείσει τα μάτια, κανείς από αυτούς δεν εκλέγεται. Θα εκλεγεί κάποιος, να μην πω το όνομά του, από εδώ από την Αθήνα, ο οποίος περιμένει και δέεται πότε να αποθάνω, για να πάει αυτός επάνω στη Φλόρινα, πώς θα σας. Και αυτή είναι η κατάσταση. Ζούμε και κινούμεθα και εργαζόμεθα και κοπιάζουμε και γράφουμε 50 χρόνια. Ζητούμε ελευθερά και ζώσαν εκκλησία. Αυτό είναι το όνομά μας. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Και αν θέλει ο Θεός, θα επανέλθω πάλι και θα κάνω 3 κηρύγματα. Θα μιλήσω περί της αυτούς, περίεργο κηρύγμα, μαγειρεμένο, έτσι, ένα είδος μαγειρεμένο με από όλα τα ωραία της πίσω. Λοιπόν, τώρα την άλλη Κυριακή, εάν θα μιλήσει, θα μιλήσει εδώ ένας αφορισμένος, δια την Ορθοδοξία. Θα φύγω και οι άνθρωποι μου. Όχι, λέω, εγώ συγγενείς, κακό.
αλλά είσαι αυστηρός. Έτσι είναι. Yeah.
και μεταφυγμακή ακούστηση όρθιών και να θυμίσετε και το όνομα του Επισκόπου Φλωρίδης, τώρα στα τελευταία του περίπου, να προσέχει και ξεϊκά, αν όχι να ανεβέσει τα ελληνικά. Με ήδη δώσει. Και ήδη ο Θεός να σας δεχτούμε και σαν του κόσμου.